ώρα που η μετάλλαξη όμικρον επελάβνει σε ολόκληρη την χώρα, έντονη είναι η ανησυχία των ειδικών για το άνοιγμα των σχολείων. Όπως τονίζει ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης, ήδη τα ενεργά κρούσματα σε παιδιά ανέρχονται περίπου στις 50.000. Έτσι πληθαίνουν οι φωνές που λένε ότι τα σχολεία έπρεπε να παραμείνουν κλειστά για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη. Πάντοτε πιστεύουμε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις μελέτες και στα αποτελέσματα όλων των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι ειδικοί. Και έτσι λοιπόν η απόφασή τους είπαν πως στηρίζεται σε πολλούς παραμέτρους, όπως είναι αυτή της ψυχικής σφαίρας και υγείας των παιδιών, της σημασίας του να διδαχθούν τα παιδιά διαζώσεις και να είναι και πάλι όλα μαζί. Τονίστηκε ότι με τα πολλά τεστ τα οποία θα γίνονται ίσως θα είναι και περισσότερο ελεγμένα έτσι. Παρ' όλα αυτά όλοι μας ως γονείς, ως επιστήμονες και ο καθένας από την δική του πλευρά καταλαβαίνει ότι αφού είμαστε σε αυτό το πικ της πανδημίας και εκτός αυτό είμαστε μέσα στο χειμώνα. Ναι. Πάντα ξέραμε όλοι, ανεξάρτητα με το αν ασχολείται κανείς με την ιατρική ή όχι, ότι η γρήπη είναι αυτή η οποία κάνει την εμφάνισή της και μαστίζει, θα τολμήσω να πω, αυτούς τους δύο μήνες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρούσαμε και θεωρούμε λογικό ότι ίσως θα ήταν καλό μία εβδομάδα τουλάχιστον, αν όχι και λίγο περισσότερο, να παρατηνόταν όχι οι διακοπές, αλλά η παραμονή στο σπίτι και να γινόταν το μάθημα όπως έγινε και την περσινή χρονιά. Δεν έχει νόημα να κλείσεις προληπτικά σχολεία, δημιουργείς μεγάλη αναστάτωση. Όταν όμως έχεις μια κορύφωση μιας επιδημίας, εκεί είναι κανόνα στην επιδημιολογία ότι τα σχολεία δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, γιατί θα έχεις τεράστια διασπορά μέσα σε αυτά. Δυστυχώς δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη όσον αφορά τις μάσκες τις οποίες θα φορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Και μιλάω για μάσκες αυξημένης προστασίας, αυτές που απαιτούνται στα σούπερ μάρκετ, στα οποία μπορεί να μπούμε για 20 λεπτά ή για μισή ώρα. Στα σχολεία όμως βρισκόμαστε 6 και πλέον ώρες εμείς και οι μαθητές. Παρ' όλα αυτά, οι αποφάσεις είναι από το Υπουργείο και με τις προτάσεις των ειδικών και θα γίνουν με όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία εύχομαι να τηρηθούν από όλους ευλαβικά, γιατί είναι καλό να τηρηθούν ευλαβικά, να γίνονται δηλαδή τα τεστ πραγματικά και να δηλώνονται τα πραγματικά αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή στην δημοσιότητα έδωσε η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης την εικόνα του τελευταίου 24ωρου. Έτσι, στις 9 Ιανουαρίου, 414 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλίνες COVID, 320 ανεμβολίαστοι και 94 εμβολιασμένοι. 53 νοσηλεύονται σε απλές κλίνες με μάσκα υψηλής ροής οξυγόνου, 48 ανεμβολίαστοι και 5 εμβολιασμένοι. Ενώ 74 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 68 ανεμβολίαστοι και 6 εμβολιασμένοι. Αυτό λοιπόν το πικ το περιμένουμε στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Ως αποτέλεσμα των επαφών που είχαμε όλοι μας των κοινωνικών μέσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Οπότε θεωρούν ότι την επόμενη εβδομάδα θα τρίβουμε, όπως είπαν, τα μάτια μας. Την ίδια στιγμή η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης έδωσε στην δημοσιότητα την επισκόπηση του Δεκεμβρίου του 2021. Σύμφωνα με αυτήν, το 86% είναι ανεμβολίαστοι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας της 4ης, είπε. Είχαμε 2.005 εισαγωγές θετικών ασθενών COVID-19 τον μήνα Δεκέμβριο. 32 ήταν οι έγκυες και λεχοίδες που νοσηλεύτηκαν τον μήνα Δεκέμβριο, ενώ 62 ήταν τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία. Μετά την επικράτηση της μετάλλαξης όμικρον, οι ανεμβολίαστοι έχουν 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης και 14 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου. 520, δηλαδή το 80%, ήταν ανεμβολίαστοι. Οι νοσηλευόμενοι ανεημέρα σε απλές κλίνες COVID, ενώ 70, δηλαδή το 88,8% ήταν ανεμβολίαστοι. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς ανεημέρα σε high flow για το μήνα Δεκέμβριο. 320.000 ήταν οι εμβολιασμοί σε όλες τις δομές της 4ης, είπε, για το μήνα Δεκέμβριο. 12.100 οι εμβολιασμοί από όλες τις καταδρομικές μονάδες μέχρι το μήνα Δεκέμβριο και 3.000 εμβολιασμοί αφορούν
Την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 20.821 ήταν οι εισαγωγές non-COVID περιστατικών για νοσηλείες το μήνα Δεκέμβριο στα νοσοκομεία της Τέταρτης, είπε. Τέλος, 41.500 πολίτες πέρασαν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων της Τέταρτης, είπε το μήνα Δεκέμβριο. 11.000 ενήλικες εξετάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως ύποπτα περιστατικά COVID, ενώ 2.500 παιδιά εξετάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως ύποπτα περιστατικά COVID. Καταρχήν, αν έχει συμπτώματα, οποιαδήποτε είναι αυτά, ναι, γνωρίζετε κι εσείς ως γονέας, ναι, δεν επιτρέπεται να εμβολιαστεί ένα παιδί, μάλιστα, το οποίο έχει, μάλιστα, οποιοδήποτε σύμπτωμα. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο πυρετό, η φαρυγγαλγία κλπ. Άρα λοιπόν θα μετατεθεί για αργότερα. Για αργότερα. Δόση. Τώρα, αν τύχει να εμβολιαστεί σήμερα, παράδειγμα, και να ανεβάσει πυρετό ή να ξεκινήσουν συμπτώματα όπως φαρυγγαλγία, ναι, που είναι χαρακτηριστικό της όμικρον, ναι, μετάλλαξης, ή μυαλγίες ή ο πυρετός, αυτό θα είναι μια σύμπτωση για την οποία βέβαια θα πρέπει μετά σε επαφή με τον παιδίατρο να παρακολουθείτε το παιδί και να δίνονται οδηγίες στους γονείς για το πώς θα, τι θα κάνει το παιδάκι. Ευτυχώς βέβαια, κύριε Κομινέ, κυλά πολύ όμορφα η όμικρον, έτσι να πω, yeah, η μετάλλαξη στα παιδιά που νοσούν. Ναι. Έχουν ήπια συμπτώματα, κυρίως αυτό που είπα της φαρυγγαλγίας και το δεκατικής πυρετικής κίνησης και μυαλγιών.